αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά. Είναι κατάπτυστος, είναι ντροπή να έρχεται το 2020 ένας νόμος παλιάς σκοπής και διχουντικής έμπνευσης του 1971. Είναι αντιγραφή αυτός ο νόμος. Τα συνδικάτα θα είμαστε όλη μέρα στον δρόμο, δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί. Πατάει, βρήκε και έδαφος με τις απαγορεύσεις των απεργιών κλπ. Από το ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το δρόμο πάνω συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, εφαρμόζοντας αποφάσεις βασικά του ΣΕΒ που ήταν διακαής πόθος να γίνει, να περιοριστούν οι συγκεντρώσεις. Δεν θα περιοριστούν, οι διαδηλώσεις θα μας βρουν στον δρόμο. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Παρά τις όποιες αλλαγές έγιναν από τον κύριο Χαρτοφυλάκη. Παρά τις όποιες αλλαγές, είπαμε ότι θα μείνει στα χαρτιά ο νόμος. Είναι η απόφαση που πήρε η ΑΔΔ για τετράωρη στάση εργασία σήμερα βάσει του νομοσχεδίου, του κατάπτυστου νομοσχεδίου που ψηφίζεται και συζητιέται αύριο στην Βουλή, που έχει να κάνει με τις διαδηλώσεις. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά που το πάνε. Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, ούτε θέλουν ξαφνικά να προστατεύσουν το λαό γιατί υπάρχει πρόβλημα στις διαδηλώσεις. Ετοιμάζεται το σύστημα για αυτό που θα ακολουθήσει και άλλοι αντεργατικοί νόμοι. Και βέβαια θέλουν να επιβάλλουν σιωπή. Εμείς αυτό που τους απαντάμε είναι ότι πρώτα απ' όλα στον κόσμο να πούμε ότι τα προβλήματά μας που έχουμε μέχρι τώρα δεν είναι προβλήματα από τις διαδηλώσεις, γιατί με το ίδιο σκεπτικό και στις γειτονιές που δεν γίνονται ούτε διαδηλώσεις ούτε πορείες και εκεί κλείνουν τα μαγαζιά και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα είναι από τη φτώχεια μας και όλους αυτούς τους αντεργατικούς νόμους που έχουν εφαρμόσει και οι προηγούμενοι και σε συνέχεια οι τωρινοί. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο να έρχεται χουντικός νόμος του 1971 απλά να κάνει μετάφραση από την καθαρεύουσα στη δημοτική και να σου λέει ξαφνικά σε ένα λαό που το χειροκροτούσε, που πόσο καλός ήταν που τα πήγε καλά στην καραντίνα με τον κορονοϊό, τώρα σου λέει όμως μπες και μέσα και αν τυχόν πας σε μια διαδήλωση που εγώ δεν την έχω επιτρέψει, μέχρι και 2 χρόνια φυλάκιση. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε και αν ψηφιστεί στην πράξη αυτό θα καταργηθεί, γιατί ένας είναι ο δρόμος μας, ένας είναι ο τρόπος ο οποίος πρέπει να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και αυτά που βγαίνουμε έξω και διεκδικούμε δεν είναι μόνο για μας που είμαστε στους χώρους δουλειάς, που είμαστε στην υγεία, δεν είναι θέμα συντεχνιασμού, είναι όμως για όλους τους υπόλοιπους που τάχα για την κυβέρνηση ταλαιπωρούνται. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ακόμα κινητοποίηση, βλέπουμε ότι όλοι οι αντιεργατικοί νόμοι έχουν συνέχεια και πάνε παρακάτω. Κάθε κυβέρνηση βάζει το στίγμα της προφανώς, δηλαδή αυτός ο νόμος έρχεται συνέχεια με τον προηγούμενο νόμο που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία που είχε βάλει διόνυμο για να μην διαμαρτυρόμαστε για τα σπίτια. Έρχεται σαν συνέχεια με το πολυνομοσχέδιο και μας ζητάνε με τι όρους και προϋποθέσεις στην ουσία θα διεκδικούμε το δίκαιο μας. Για παράδειγμα, χθες ήμασταν εδώ με αναπληρωτές οι οποίοι αποκλείονται από τους πίνακες των αναπληρωτών γιατί είχε γίνει ένα λάθος στην αίτηση με τον παράβολο των 3 ευρώ και πετιούνται στον δρόμο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε, αν υπήρχε αυτός ο νόμος πιο πριν, δεν θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στην εργασία. Εμείς το δηλώνουμε θαυσώς ότι θα συνεχίσουμε στον δρόμο, αύριο έχουμε συνεδρίο με συνδικάτα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, μαζί με αναπληρωτές, με όλους τους εργαζόμενους, γιατί αφορά αυτό το νομοσχέδιο και τα παιδιά μου. Δεν σταματάμε, θα μείνει στα χαρτιά, το έχουμε αποδείξει.